Ένα ακόμα τρίποντο. Θεωρώ αυτό είναι το σημαντικό που κρατάει η Καλαμάτα στο σημερινό παιχνίδι, γιατί κατά τα άλλα σίγουρα δεν βοήθησε και ο αντίπαλος που έπαιξε μαζική άμυνα, αλλά και εσείς κάπου εκνευριστήκατε, θα έλεγα, απέναντι σε τέτοια μαζική άμυνα και δεν είχατε τους συνδυασμούς, αυτοματισμούς που βγάλατε σε άλλα παιχνίδια. Ναι, δεν ήμασταν όπως αυτό το σερί παιχνιδιών τόσο καλοί. Σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, αυτό μας ενδιαφέρει. Να πάμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε, αυτό μας νοιάζει το απόλυτο. Το γήπεδο, όσο και δεν ξέρω πώς φαίνεται από την κάμερα, μας δυσκόλεψε γιατί είναι ανώμαλο μέσα. Μπορεί να φαίνεται καλό, δεν ξέρω από την κάμερα, αλλά έχει πολλές παγίδες και καθυστερεί το παιχνίδι. Η μαζική άμυνα του αντιπάλου, παίξανε με πάθος τα παιδιά διεκδικώντας κάτι. Όλα αυτά φέρανε το αποτέλεσμα αυτό, το χαμηλό σκορ. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, εμάς μας νοιάζει το τρίποντο. Θεωρείς ότι επειδή υπάρχουν πολλές αφισβητούμενες φάσεις σε κάθε παιχνίδι, είδαμε και την Καλαμάτα την περασμένη αγωνιστική και σε άλλα γήπεδα, θεωρείς ότι γίνονται από θέματα απειρίας διαιτητών, είναι νεαροί διαιτητές, ίσως και αν θα λέγαμε και να μην το έχουν κάποιοι, έτσι. Τι θεωρείς εσύ με την εμπειρία σου? Από τα παιχνίδια τα δικά μας. Στα παιχνίδια τα δικά μας, όταν το σκορ παίρνει μια διάσταση, οι διαιτητές έχουν περίεργη συμπεριφορά. Δηλαδή δεν σφυρίζουν 50-50, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχουν παραδείγματα σε έδρες που έχει δώσει π.χ. πέναλτι ο διαιτητής και μας έχει πει: «Έλα, άσου να δεν ήταν πέναλτι, άσου». Και ο ίδιος ο διαιτητής. Ή σε κάποια μαρκαρίσματα, φθηνά μαρκαρίσματα. Δηλαδή εμείς αγκομαχούμε και οι υπόλοιποι παίρνουν εύκολα το φάουλ. Και τέτοια παραδείγματα. Αυτό εννοώ. Εντάξει, εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας, κοιτάζουμε να μην απειλούμαστε, κοιτάζουμε να κρατάμε το 0, κοιτάζουμε να σκοράρουμε πολλά γκολ και κοιτάζουμε να πετύχουμε τους δύο στόχους μας. Κοιτάζετε, να πούμε και αυτό, να είστε σε καλή φόρμα, θα έλεγα, για τον τελικό του κυπέλου. Έτσι. Είναι σημαντικό γι' αυτό για μας, γιατί είναι ένα κύπελο. Και ένα παιχνίδι. Και πρέπει να, ναι, είναι ένα παιχνίδι, έχει παγίδες. Όταν παίζει, είναι καλή ομάδα η αντίπαλος. Είναι, νομίζω, η δεύτερη και στη βαθμολογία. Το αποδεικνύει το βαθμολογικό κομμάτι. Είναι δύσκολος αντίπαλος και πιστεύουμε ότι θα ευτυχίσουμε να κερδίσουμε, αν και δεν είναι εύκολο. Παίξατε μαζική άμυνα, καταφέρατε να δεχτείτε μόλις δύο τέρματα και μέχρι να έρθει και το δεύτερο γκολ, ίσως και σχετικά εύκολα, έτσι, μαχητικότατα. Εντάξει, ξέραμε ότι η Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο αλφατοπικό. Απλά εμείς η καλύτερη λύση για μας σε αυτό το παιχνίδι ήταν να σταθούμε καλά, τους περιμέναμε πίσω. Η επίθεση μας ήταν η άμυνα στο σημερινό παιχνίδι και κοιτάξαμε να φέρουμε το πιο καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε. Λοιπόν, αυτό το καταφέρατε στο σημερινό παιχνίδι. 1-2-0, ενώ έχουν φύγει άλλες ομάδες με 4-5 και 6 τέρματα από εδώ. Αλλά το ουσιαστικό, θα πω εγώ, για την αβία είναι να σωθεί. Πώς το βλέπεις την προσπάθεια εκεί που γίνεται, είσαστε προτελευταίοι, θα τα καταφέρει φέτος η αβία να σωθεί στην κατηγορία? Κοιτάξτε, εμείς το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε σαν τελικό και το παλεύουμε μέχρι τέλος. Θέλουμε να σωθούμε και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα τη βρούμε τη συνταγή και θα μείνουμε στην κατηγορία.